Ελάτε μαζί μου να σας δείξω κάτι φοβερό. Είχα στήσει το πινέλο με τον αφρό για να βγάλω φωτογραφία για το βίντεο και έχω μπει τώρα μία ώρα μετά και θα σας δείξω. Ο αφρός στέκεται ακόμα. Είναι φοβερό. Να κάνει, έχει στεγνώσει επάνω, γι' αυτό κάνει αυτά τα κοψίματα σαν μαρέγκα, αλλά στέκεται ακόμα, δεν τα περίμενα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία. Καλώς ήλθατε σε άλλο ένα βίντεο από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Καθήκαμε βρε παιδιά, πώς πάτε, πώς πάνε τα σαπουνομαγειρέματά σας. Εγώ άλλαξα σπίτι, άλλαξαν οι συνθήκες εργασίες μου, άλλαξαν τα πάντα. Όλα καλά όμως. Σας έχω σήμερα σαπουνάκι εύκολο, αλλά ιδιαίτερο. Σαπούνι ξυρίσματος. Από αυτά που τα κάνεις με το πινέλο και γίνονται σαν κρέμα παγωτό, αυτό. Κάνει για πρόσωπο, κάνει και για σώμα. Μέχρι και τα πινέλο του μακιγιάζ μου καθαρίζω με αυτό. Ορίστε η συνταγή για ένα κιλό περίπου τελικό προϊόν. 250 γραμμάρια στεατίνη. 250 γραμμάρια λάδι καρύδας. 37,3 γραμμάρια καυστική σόδα. 58,1 γραμμάρια καυστική ποτάσα. 286,3 γραμμάρια απιονισμένο νερό. 50 γραμμάρια γλυκερίνη. 25 γραμμάρια μέλι. 25 γραμμάρια γαλακτικό νάτριο. 15 γραμμάρια εθέριο έλαιο της επιλογής σας ή συνδυασμό εθέριων ελαίων, αρκεί να είναι συνολικά 15 γραμμάρια. Εγώ έκανα τον παρακάτω συνδυασμό. 3,8 γραμμάρια εθέριο έλαιο σανδαλόξυλο, 3,8 γραμμάρια εθέριο έλαιο φασκόμηλο, 7,4 γραμμάρια εθέριο έλαιο τίτρι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άρωμα για καλλυντικά, αρκεί όμως να τηρήσετε το ποσοστό που λέει ο προμηθευτής για προϊόν που μένει στο δέρμα. Το στεατικό οξύ είναι ένα λιπαρό οξύ που περιέχεται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στα λάδια και στα βούτυρα αντίστοιχα και ευθύνεται για τη σκληρότητα των βουτύρων. Μπορεί να απομονωθεί από αυτά και πωλείται με την ονομασία στεατίνη ή στεαρίνη. Η διαδικασία διαχωρισμού του στεατικού οξέως δεν μπορεί να μας δώσει 100% καθαρό στεατικό οξύ. Συνήθως η στεατίνη που αγοράζουμε περιέχει και ένα ποσοστό μικρό ή μεγάλο παλμητικού οξέως. Και αυτό συμβάλλει στη σκληρότητα των βουτύρων. Εν πάση περιπτώσει, όποια και είναι η αναλογία παλμητικού και στεατικού οξέως, στην στεατίνη που θα βρείτε την χρησιμοποιείτε άφοβα. Προσοχή! Σε τόσο μεγάλη περιεκτικότητα όσο την έχω βάλει σε αυτή τη συνταγή, χρησιμοποιούμε μόνο για σαπούνι ξυρίσματος. Ιδάλλως σε κλασικό σαπούνι ψυχρής μεθόδου, το μείγμα κοκαλώνει πριν καν βάλουμε μέσα το ραβδομπλέντερ. Εκτός από σκληρότητα, το στεατικό οξύ επίσης ενισχύει την καθαριστική δράση του σαπουνιού, προστατεύοντας όμως το δέρμα μας από την ξηρότητα γιατί είναι πολύ ενυδατικό. Πολυεργαλείο το στεατικό οξύ. Το ίδιο και το παλμητικό που έχει παρόμοιες ιδιότητες. Το λάδι καρύδας παίζει αποκλειστικά το ρόλο του αφριστικού παράγοντα, γι' αυτό δεν θα σας ζαλίσω πολύ με δάυτο. Αλκάλια. Η καυστική σόδα ή αλλιώς υδροξίδιο του νατρίου ή με το χημικό τύπο που το γράφουμε που είναι ναόι, χρησιμοποιείται για την παρασκευή σκληρού σαπουνιού σε μορφή μπάρας. Η καυστική ποτάσα ή αλλιώς υδροξίδιο του καλίου ή αλλιώς με το χημικό τύπο κοΐ, χρησιμοποιείται για την παρασκευή σαπουνιού υπό μορφή πάστας. Αυτή την πάστα μετά αραιώνουμε με νερό και έχουμε υγρό σαπούνι. Ρίξτε μία ματιά σε προηγούμενο βίντεό μου με τίτλο «Υγρό σαπούνι χεριών με τη θερμίδ μέθοδο». Θα βρείτε το link είτε εδώ πάνω είτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Για το σαπούνι ξυρίσματος δεν θέλουμε ούτε σκληρό σαπούνι, ούτε σαπούνι πάστα. Θέλουμε κάτι ενδιάμεσο. Γι' αυτό αν θέλετε να περάσετε την συνταγή μου από υπολογιστή σόδας, θα επιλέξετε hybrid soap. Δηλαδή σαπούνι με σόδα και ποτάσα μαζί. Εγώ στη συνταγή έχω επιλέξει αναλογία μεταξύ τους 50-50. Μπορείτε να παίξετε με την αναλογία, μειώνοντας την σόδα και αυξάνοντας την ποτάσα και να πειραματιστείτε με το τι υφή θα σας δώσει. Μυρίζομαι ερώτημα.
αφού έχεις βάλει τη σόδα και την ποτάσα μισή-μισή, σε αναλογία 50-50 δηλαδή, γιατί έχουν διαφορετικό βάρος στη συνταγή σου? Επειδή η σόδα και η ποτάσα έχουν διαφορετικά μοριακά βάρη. Τι είπες τώρα? Μη σκάτε, περάστε τη συνταγή από έναν υπολογιστή σόδας για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Αναλογία αλκαλίων νερού 1:3. Γιατί? Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, επειδή δουλεύουμε με τη θερμή μέθοδο. Και δεύτερον, επειδή η καρύδα και η στεατίνη τείνουν να φτάσουν πολύ γρήγορα σε ίχνος. Θα δείτε άλλωστε πιο μετά ότι μου πήρε πολύ λίγο να κάνω την ανάμιξη των υλικών. Αφού κατά τη σαπωνοποίηση παράγεται έτσι κι αλλιώς γλυκερίνη, γιατί βάζεις κι άλλη? Για να κάνω το σαπούνι μου πιο ενυδατικό, αφού προορίζεται κυρίως για ξύρισμα προσώπου. Και το μέλι? Για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ενυδάτωση. Το γαλακτικό νάτριο? Για να κάνει τον αφρό βελούδινο. Στη σκληρότητα δεν παίζει ρόλο? Όχι τόσο όσο η στεατίνη. Τα εθέρια έλαια, πώς υπολόγισες πόσο θα βάλεις? Τα εθέρια έλαια είναι περίπου το 3% των λαδιών στη συνταγή μου. Δεν βάζω ποτέ παραπάνω για προϊόν που μπαίνει στο πρόσωπο. Μπορεί να ξεβγάζεται, αλλά μένει στο δέρμα πολύ περισσότερο από όσο για παράδειγμα το σαπούνι χεριών. Και έτσι θέλει προσοχή. Δηλαδή, μην χρησιμοποιήσετε καμιά μέντα ή καμιά κανέλα, θα τον κάνετε παπόρι τον άνθρωπο που θα πάει να ξυριστεί με αυτό. Μελετήστε πολύ πριν χρησιμοποιήσετε εθέρια έλαια στη συνταγή σας. Είναι άκρος επικίνδυνα σε άπειρα χέρια. Ας δούμε τη διαδικασία. Ζυγίζω τη στεατίνη και το λάδι καρύδας. Τα βάζω στην ηλεκτρική μου γάστρα στο δυνατό για να λιώσουν. Η στεατίνη λιώνει μετά τους 70 βαθμούς Κελσίου. Αν δεν έχετε ηλεκτρική γάστρα, χρησιμοποιήστε πύλινο ή πυρήμαχο σκεύος σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς Κελσίου. Άλλος τρόπος είναι σε μπεν μαρί, σε μέτρια φωτιά ή κατευθείαν σε μια κατσαρολίτσα στην πιο χαμηλή σκάλα της κουζίνας σας. Το απευθείας στο μάτι το χρησιμοποιούμε μόνο αν δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή. Και αυτό γιατί έχει πολλά μειονεκτήματα. Δεν ζεσταίνεται ομοιόμορφα το σκεύος, με αποτέλεσμα η πάστα στον πάτο να ζεσταίνεται πολύ έως και να καεί, και η πάστα που είναι στην επιφάνεια στην από πάνω πλευρά να μην ζεσταίνεται σωστά. Επίσης, είναι πολύ εύκολο να πάθουμε το λεγόμενο σαπουνοϊφαίστειο, soap volcano. Ψάξτε στο YouTube για βίντεο σχετικά, τα οποία είναι κωμικοτραγικά. Όσο περιμένω να λιώσει η καρύδα και η στεατίνη, προετοιμάζω τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύω το μέλι με ίση κατά βάρος ποσότητα νερού. Το νερό αυτό είναι επιπλέον από αυτό που χρησιμοποιούμε στη συνταγή. Δεν μας προβληματίζει η επιπλέον ποσότητα νερού λόγω θερμής μεθόδου. Θα εξατμιστεί μπόλικο νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Το βάζω και αυτό σε μπεν μαρί για να λιώσει το μέλι. Ζυγίζω τα εθέρια έλαιά μου και καλύπτω το δοχείο με πλαστική μεμβράνη, τόσο για να μην τα αναπνέω και ζαλίζομαι, όσο και για να μην εξατμίζονται. Το είδατε το κολπάκι? Για να μην τα κάνουμε γης μαδιά. Ακουμπάμε το στόμιο του φιαλιδίου σε ένα ξυλάκι. Αντί το εθέριο έλαιο να γλύφει το λαιμό του μπουκαλιού και να μας λερώνει, γλύφει το ξυλάκι. Εδώ ζυγίζω το νερό μου. Αλάτι δεν χρησιμοποιώ αυτή τη φορά. Δεν το χρειάζομαι για αυτό το είδος του σαπούνιου που φτιάχνουμε σήμερα. Κάθε τόσο ρίχνω ένα ανακάτεμα στα λάδια, γιατί το στεατικό οξύ έχει την τάση να κολλάει στον πάτο του δοχείου μέχρι να λιώσει. Μόλις λιώσουν τα λάδια μου εντελώς, είμαι έτοιμη να ζυγίσω την σόδα και την ποτάσα. Δεν τη ζυγίζω πιο πριν, γιατί αντιδρούν με το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Και για να το πω απλά, αδρανοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Τις ανακατεύω να λιώσουν εντελώς και έπειτα προσθέτω τη γλυκερίνη. Ξανά ανακάτεμα και ρίχνω το διάλειμμά μου στη γάστρα. Η γάστρα παραμένει αναμένη στο δυνατό. Δείτε πόσο γρήγορα πίζει το σαπούνι. Σε 30 δευτερόλεπτα έχει γίνει κρέμα. Τέρμα το ραβδοπλέντερ. Τώρα σειρά έχει η σπάτουλα. Ανακατεύω καλά, ώστε να το κάνω μία ομοιόμορφη πάστα και καπακώνω ξανά. Το αφήνω στη φωτιά για 20 λεπτά ακόμα. Στο 20 λεπτό έχει ήδη κάνει τζέλ. Προσθέτω το μέλι και ανακατεύω με τη σπάτουλα καλά-καλά.
Σβήνω τη γάστρα στο μεταξύ και δουλεύω την πάστα με τη σπάτουλα τόσο για να αφομοιωθεί το μέλι, όσο και για να τη βοηθήσω να κατεβάσει θερμοκρασία. Ιδανικά θα πρέπει η πάστα να είναι στους 60 βαθμούς Κελσίου περίπου πριν προσθέσω τα υπόλοιπα υλικά μου. Εμένα με έπιασε ανυπομονησία και επειδή φοβόμουν μη μου σφίξει το σαπούνι και δεν μπορέσω να ανακατέψω τα υπόλοιπα υλικά, έριξα το γαλακτικό νάτριο όταν η πάστα μου ήταν περίπου 67 βαθμούς. Πάλι καλό ανακάτεμα. Κατόπιν προσέθεσα και τα αιθέρια έλαιά μου. Με πολύ καλό ανακάτεμα για άλλη μία φορά. Αφού ομογενοποιηθεί η πάστα, τη μεταφέρουμε σε πλαστικά βάζα. Πιέζουμε με τη σπάτουλα να γεμίσει καλά το δοχείο. Μπορείτε κάλλιστα να χρησιμοποιήσετε και πλαστικά δοχιάκια για σάλτσα, ό,τι του βρίσκεται του καθενός. Αφήνετε τα δοχεία ανοιχτά για κανένα δύο μέρες για να εξατμιστεί και άλλο νερό. Βοηθάει στον αφρισμό αυτό. Μετά τα καπακώνετε και είναι έτοιμα για χρήση. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε μία εβδομάδα. Φυσικά, αν τα χρησιμοποιήσετε ένα μήνα μετά, είναι ακόμα πιο αφριστικά. Θα σας δείξω πόσο αφρίζουν 3 μέρες μετά για να έχετε μία εικόνα. Δεν γνωρίζω την μερακλείδικη διαδικασία που χρησιμοποιούν όσοι ξυρίζονται παραδοσιακά, οπότε αν το έχω σκοτώσει το θέμα ζητώ συγγνώμη. Θα σας κάνω νέο βιντεάκι σε κανένα δίμηνο για να δούμε πόσο και αν θα βελτιωθεί ο αφρός. Έτσι φτιάχνουμε σαπούνι ξυρίσματος. Γράψτε μου σχόλια ή απορίες αν προκύψουν και θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.